Ειλικρινά θλίβομαι, δεν εκπλήσωμαι. Θλίβομαι όταν ξεκινάει άλλος ένας διάλογος. Γιατί για μένα προσωπικά θα έπρεπε ο διάλογος να μην σταματάει. Κάνουμε αυτές τις προσπάθειες, μιλάμε όλοι για εκπαίδευση, για μια σύγχρονη εκπαίδευση, ολοκληρωμένη εκπαίδευση, καλύτερη ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ειλικρινά, τόσοι διεθνείς οργανισμοί, τόσοι εμπειρογνώμονες, ερευνητικές μελέτες, οι ηλεκτρονικοί ιστότοποι, όλοι μιλάνε για τη σημασία της εκπαίδευσης. Και τελικά φτάνουμε να είμαστε συνεχώς σε ένα διέξοδο. Μου θυμίζει λίγο το μύθο του Πλάτωνα, το μύθο του Σπηλαίου, που μιλάει για αλυσοδεμένους, για γνώση, για πραγματικότητα, για αυταπάτη. Μήπως τελικά είμαστε αλυσοδεμένοι στον προσανατολισμό του εξεταστικού, δηλαδή το πώς θα φτάσουμε σε ένα εξεταστικό σύστημα στις Πανελλήνιες? Όχι, θα σας το πω αλλιώς. Ο διάλογος αδιέξοδο, χρησιμοποιώντας λέξεις από αυτές που εσείς πριν από λίγο χειριστήκατε, και να τις τοποθετήσω εγώ διαφορετικά, να βάλω ένα τίτλο. Ο διάλογος αδιέξοδο του εκάστοτε υπουργού. Ναι, του εκάστοτε υπουργού ή του εκάστοτε υπουργείου, μάλλον της πολιτικής διαχείρισης. Όμως μιλάμε για εθνικά θέματα, όπως είναι η παιδεία, η υγεία, που δεν θα έπρεπε ποτέ να σταματάνε οι συζητήσεις. Δυστυχώς όμως αυτές οι ατέρμονες συζητήσεις για αλλαγές του εκπαιδευτικού συστήματος, για παρεμβάσεις και αλλαγές των μεθόδων, των προγραμμάτων σπουδών, των αναλυτικών προγραμμάτων και τόσα άλλα, γίνονται στο όνομα της βελτίωσης της εκπαίδευσης. Τελικά πού βγάζουν αυτές? Έχουμε ένα, είπατε πριν, ένα σχολείο ελκυστικό. Σίγουρα επιχειρούνται και οι συζητήσεις και οι αλλαγές με ένα στόχο. Να κάνουν ένα σχολείο ελκυστικό για τα παιδιά μας. Ένα σχολείο που θα τα ενθαρρύνει στη μάθηση, θα αναπτύσσει και θα αξιοποιεί τα ταλέντα τους. Το έχουμε καταφέρει. Θα ρίξουμε μια ματιά. Θα δούμε ότι το σύγχρονο σχολείο δυστυχώς ό,τι καταφέρνει το οφείλει στο ποσοστό εκείνων που ακούραστα και παθιασμένα ονειρεύονται ακόμα. Αυτούς τους εργάτες που λέγονται δάσκαλοι, που λέγονται εκπαιδευτικοί, και μπορώ να μιλάω ιδιαίτερα για την πρωτοβάθμια και την προσχολική εκπαίδευση. Για εκείνους τους ανθρώπους που εφαρμόζουν εναλλακτικές πρακτικές στην εκπαίδευση, πέραν από τις ελλείψεις, τα λάθη του συστήματος και της πολιτείας, δυστυχώς δεν μας λαμβάνει υπόψη, δηλαδή δεν λαμβάνει τους ανθρώπους που δουλεύουν καθημερινά. Πολλές φορές, εμένα προσωπικά η εκπαίδευση και το σύγχρονο σχολείο με πάει πάρα πολύ πίσω. Δεν βλέπει αυτό που σας έλεγα πριν, ότι ζούμε συνεχώς αυτό το μύθο του Πλάτωνα. Στο σπήλαιο μέσα και βλέπουμε μόνο αυταπάτες. Γιατί το σχολείο και γενικά η εκπαίδευση, θα μου πείτε, δεν έχει σκοπό την κατάκτηση των γνώσεων, την ανάπτυξη των ικανοτήτων, να μπορέσουν τα άτομα αυτά να κερδίσουν ένα τίτλο σπουδών και να βρουν δουλειά? Όχι, αυτό το σενάριο τελείωσε. Δηλαδή δεν το πιστεύουν πια ούτε τα ίδια τα παιδιά. Νομίζουν ότι δεν είναι η εκπαίδευση αυτή που τους δίνει την αξιοποίηση των γνώσεων αργότερα, δηλαδή θα τους δώσει τις γνώσεις και θα τις αξιοποιήσει αργότερα. Και για να είμαστε ειλικρινείς, καλά κάνουν τα παιδιά και δεν το βλέπουν πια ελκυστικό. Και αυτό καταγράφεται μέσα από τη σχολική διαρροή. Έχουμε συνεχώς αυξανόμενα ποσοστά. Υπάρχει μια σχολική αδιαφορία. Επίσης και αυτή κερδίζει έδαφος, πέραν από τη σχολική διαρροή. Δεν υπάρχουν παιδιά που να λατρεύουν το σχολείο και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχουν παιδιά που να κλαίνε για να πάνε σχολείο όταν είναι μικρά. Και όταν βρίσκονται σε αυτά δεν είναι καθόλου χαρούμενα. Αυτό μας θα έπρεπε να μας έχει ανησυχήσει εδώ και καιρό. Και ξέρετε κάτι, κυρία Δουλειράκη, και οι μικροί και οι μεγάλοι αδιαφορούμε και περιθωριοποιούμε κάτι όταν δεν το θεωρούμε σημαντικό για εμάς. Όταν έχει φτάσει η εκπαίδευση να μην είναι σημαντική για τα παιδιά μας, τότε αυτό είναι τραγικό. Αυτό θέλω να πω, και να πω ότι πρέπει επιτέλους το σχολείο να γίνει πιο ελκυστικό και πιο δημιουργικό. Η γνώση, η εξέλιξη της τεχνολογίας, η εξέλιξη στην επιστήμη, και γενικά οι αλλαγές που συμβαίνουν έχουν ξεπεράσει το σχολείο. Είναι τόσο δύσκολο εκπαίδευση από την πλευρά της η πολιτεία να καταλάβει αυτό το οποίο λέτε και να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση? Και προς αυτή την κατεύθυνση άραγε χρειάζονται τόσα κονδύλια σε ανθρώπινο δυναμικό, σε υλικοτεχνική υποδομή, ώστε το σχολείο αυτό να γίνει ελκυστικό, να έχει ένα ιδιαίτερο μαθησιακό ενδιαφέρον, να είναι δημιουργικό έτσι ώστε να ελκύει τους μαθητές? Κοιτάξτε, χρήματα δίνονται. Δεν δίνονται βέβαια τα ποσά που θα έπρεπε για να καλύπτουν τις ανάγκες και να γίνουν αλλαγές ριζικές. Δεν μπορεί να ξεκινάμε να κάνουμε αλλαγές, όπως λέμε τώρα, κάνουμε ένα διάλογο. Και ποιοι τον κάνουν το διάλογο? Εδώ δεν θα μιλήσω συνδικαλιστικά. Τον κάνουν το διάλογο κάθε φορά με επιλογές της πολιτικής
αρχής που είναι στην κυβέρνηση, των πολιτικών προσώπων. Δεν υπάρχει συνέχεια, δεν ψάχνουμε να δούμε ποια άτομα είναι αυτά που μπορούν να προσφέρουν στο διάλογο αυτό για να πάνε σε ριζικές αλλαγές ανεξαρτήτου χώρου πολιτικού. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Γιατί δεν μπορεί να χτίζεις μια οικοδομή, μάλλον εμείς τι κάνουμε στο εκπαιδευτικό σύστημα. Συνήθως έχουμε μια παλιά οικοδομή, την οποία κάνουμε παρεμβάσεις για να τη συντηρήσουμε λίγο παραπέρα. Κάνουμε δηλαδή μπαλώματα. Μια οικοδομή που είναι, έστω γιατί μιλάμε για οικοδομή αυτή τη στιγμή, 50-70 χρόνια, πρέπει να πέσει από τα θεμέλια. Πρέπει να ξεκινήσω από τα θεμέλια. Δεν γίνεται αυτό το σπίτι που το έχτισα πριν 70 χρόνια να μπορώ να το συντηρήσω και να αντέξω παραπέρα. Θα πάνε τσάμπα τα λεφτά που λέμε. Δηλαδή τα χρήματα που θα πέσουν σε αυτό θα έχουν διάρκεια ζωής πολύ λίγη. Οπότε κάπως έτσι είναι το εκπαιδευτικό σύστημα. Και δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Γιατί, όπως σας έλεγα πριν, ότι πρέπει να προλαβαίνει το σχολείο της αλλαγής, δυστυχώς μας έχουν ξεπεράσει οι αλλαγές που συμβαίνουν. Δεν προλαβαίνει η σχολική εκπαίδευση να τα αντιμετωπίσει. Πρέπει να προετοιμάζουμε τα παιδιά μας για αυτό που το ξαφνικό, το απρόβλεπτο. Όχι για το δεδομένο. Κάθε μέρα έχουμε τόσα πράγματα, καταστροφές, το προσφυγικό, πράγματα τα οποία μας ξαφνιάζουν, αρρώστιες. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το απρόβλεπτο. Δηλαδή αυτό που λέμε ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης στα σχολεία μας, δυστυχώς δεν αναπτύσσονται. Είναι ένα τυποποιημένο σύστημα, μια τυποποιημένη διαδικασία. Αν το παιδί μας είναι προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει το δεδομένο, είναι σίγουρο ότι θα αποτύχει. Μάλιστα, γιατί το απρόβλεπτο θα πρέπει να κρίνει πώς θα αντιδράσει και πώς θα το διαχειριστεί και επίσης να βρει με δημιουργικό τρόπο το εργαλείο αντιμετώπισης του. Μάλιστα. Να ξεπερνά την καινοτομία. Στο γονιό που σας ακούει τώρα, κρατάει το κεφάλι του με αυτά που παραλέτε. Γιατί είναι πονοκέφαλος αυτά τα οποία αναφέρετε, κυρία Μαράκη. Για το ποιος είναι σήμερα ο ρόλος, ποιο είναι το δικό μας το σχολείο. Τι του λέτε, τι του προτείνετε για να μπορέσει να προχωρήσει και να πάει παρακάτω? Γιατί να μην μάθουν τα παιδιά μας γράμματα δεν το συζητάμε. Για να μην προχωρήσουν δεν το συζητάμε. Τι του λέτε λοιπόν? Κοιτάξτε, εγώ δεν είπα να μην μάθουν γράμματα. Είπα όμως και θα το ξαναπώ και το έχω πει και ανοιχτά ότι η εκπαίδευση έτσι όπως προσφέρεται σήμερα προσφέρεται ένα αιώνα ολόκληρο. Στα μέσα του 10ου αιώνα, του 19ου αιώνα δημιουργήθηκε αυτό το σύστημα εκπαίδευση και δεν είναι μόνο ελληνικό όπως σας είπα πριν. Είναι ένα σύστημα που δημιουργήθηκε μετά τη βιομηχανική επανάσταση γιατί απαιτούσε παραγωγή τέτοιων προτύπων. Δηλαδή να παράγει τέτοια μυαλά με παραγωγική συλλογική διαδικασία, μάλλον ένα παραγωγικό συλλογισμό και μια ελάχιστη γνώση κλασικών αρχών, δηλαδή μια ακαδημαϊκή ταυτότητα. Σήμερα έχουν περάσει τόσα χρόνια. Δεν χρειαζόμαστε ένα τέτοιο σχολείο. Έχει έτσι ένα τέλμα το σχολείο γενικά και η σχολική εκπαίδευση. Συνεχίζουμε να διδάσκουμε, εμποδίζοντας τα παιδιά να εφεύρουν πράγματα. Υπάρχει δηλαδή μια τυποποιημένη διδασκαλία, όπως σας είπα πριν, που σκοτώνει σε μεγάλο βαθμό την αναζήτηση της πρωτοτυπίας. Κυρία Μαράκη, να σας πω κάτι τελευταίο σε αυτό. Ότι εδώ και χρόνια ο Κόλεμαν, ο οποίος μιλάει για τη συναισθηματική νοημοσύνη, είπε ότι μεγαλώνουμε έξυπνους βλάκες. Δηλαδή έχουμε τα κουτάκια αυτά που είναι, μας θυμίζει μια βιομηχανία το σχολείο. Κουτάκια χωρίς συνέστημα, κουτάκια τα οποία κλείνει μέσα τα παιδιά σαν προϊόντα, τα οποία επενδύει πάνω σε αυτά με ένα τυποποιημένο τρόπο διδασκαλίας για να βγάλουμε τι. Έχουν αυτά τα παιδιά, οι έξυπνοι βλάκες που λέει ο Κόλεμαν, την δημιουργική σκέψη να πάνε παραπέρα? Ή μήπως όταν μεγαλώσουν, όπως λέει και εκείνος, παρά του ότι πετυχαίνουν σε τεστ εξετάσεων και τα λοιπά με άριστα, έχουν φτάσει σε ένα σημείο που όταν είναι φοιτητές πάνε να αλλάξουν μια λάμπα και δεν ξέρουν? Δηλαδή πρακτική εφαρμογή των γνώσεών τους. Δεν ξέρω να δώσουν τα παπούτσια τους. Αλήθεια, αυτά τα οποία αυτή την ώρα κουβεντιάζεται και είναι οι διαπιστώσεις, είναι οι προβληματισμοί, είναι οι σκέψεις, θα τεθούν σε αυτό, αναρωτιέμαι, το τραπέζι του διαλόγου? Κοιτάξτε, πριν από χρόνια που είχε πάλι ξεκινήσει ένας διάλογος για την παιδεία και μάλιστα πολύ πριν με πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Γιώργο, τον νεότερο, και πριν από αυτόν όμως, μιλούσαμε για τέτοια μορφή διδασκαλίας. Είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε, να πάρουμε πρότυπα από το φιλανδικό σύστημα, το οποίο φιλανδικό σύστημα δεν είναι ένα. Δεν έμεινε δηλαδή σε αυτή την εφαρμογή το φιλανδικό σύστημα σε ομάδες εργασίας και τα λοιπά και να σταματήσει εκεί. Αλλά συνέχισε, κάνει αλλαγές συνεχώς. Γιατί η αλλαγή είναι τρόπο ζωής, όπως είπε ο Ιωάννης. Προσθετικές θέλετε να πείτε? Τι? Προσθετικές αλλαγές. Όχι προσθετικές. Βλέπουμε ένα σύστημα, το εφαρμόζουμε.
Αν αυτό δεν αποδίδει, ξαναξεκινάμε από την αρχή και κρατάμε τα θετικά. Κρατάμε μόνο τα θετικά και το αλλάζουμε εντελώς. Και πετυχημένη εκπαίδευση συμβαίνει μέσα σε ομάδες και πρέπει αυτό να το πιστέψουμε. Ότι μέσα από συνεργασίες, μέσα από ομάδες συνεργατικές, το να βάλουμε τα θρανία διαφορετικά μέσα στην τάξη, αυτό δεν είναι αλλαγή διαδικασίας και διδασκαλίας. Μάλιστα. Και είναι αυτό που λέμε και κουβεντιάζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι η όποια αλλαγή πρέπει να έρθει από το προνήπιο και το νηπιαγωγείο για να προχωρήσει και να φτάσει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, να έχει ένα σύνολο, μια συνέχεια σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, έτσι ώστε να μπορέσει και να αποδώσει. Ξέρετε, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, κυρία Μαράκη, γιατί μπαίνουμε και σε αυτή τη διαδικασία και μετά σας απελευθερώνω εν ώψη και των εορτών των Χριστουγέννων. Και μιας που μιλάμε και για παραμύθια που τα έχουμε ανάγκη, ακόμα και με τις αλλαγές του εκπαιδευτικού συστήματος, για να το πάω έτσι κομψά και προς αυτή την κατεύθυνση. Αλήθεια, έχουμε ανάγκη να ζήσουμε ένα παραμύθι, ζούμε ένα παραμύθι, όποιο και αν είναι αυτό το παραμύθι, τα παιδιά μας το έχουν ανάγκη? Το έχουν πιο πολύ ανάγκη από ποτέ. Γιατί δυστυχώς η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή και δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν χωρίς ανάπτυξη της φαντασίας. Το παραμύθι προσφέρει την ανάπτυξη της φαντασίας, τη διευρύνει. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί από τότε που ο Καζαντζάκης μιλούσε για το σώπα δάσκαλε να ακούσουμε το πουλί, έχουν περάσει πολλά χρόνια και έχουν γίνει πολλά πράγματα. Όμως δυστυχώς η μάθηση συνεχίζει να μπαίνει από την πόρτα και η δημιουργικότητα να φεύγει από το παράθυρο. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει. Δεν αναπτύσσεται η δημιουργικότητα δυστυχώς. Μην πείτε τίποτα άλλο, σας δεσμεύω. Για την μαγεία των παραμυθιών. Το πόσο αυτή συμβάλλει σε εμάς.